Βρίσκεται σε δρόμου συνεννόηση η αναζήτηση στέγας του ειδικού σχολείου Καβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση Καβάλα, Απόστολο Βαγενά. Ενώ μέσα στι επόμενε ημέρε αναμένεται να ανακοινωθεί ο χώρο στέγας του σχολείου. Όλα αυτά εξελίσσονται την ώρα που έχει λυθεί το πρόβλημα μεταφορά στο ειδικό σχολείο των 30 περίπου μαθητών, σύμφωνα με τον πρόεδρο τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Βρίσκεται σε δρόμου συνεννόηση. Νομίζω ότι θα έχουμε μέσα στι επόμενε μέρε. Απάντηση. Και το θέμα των λεωφορείων έχει τακτοποιηθεί και αυτό στο σημαντικότερο βαθμό, οπότε δεν νομίζω να έχουμε έτσι ανοιχτά θέματα. Τα θέματα λύνονται όταν υπάρχει καλή συνεργασία. Αφού υπάρχει καλή συνεργασία, θα λυθούν. Παράλληλα, ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας εξέδωσε δελτίο τύπου, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη στέγαση του ειδικού σχολείου. Παρόλο που η φετινή χρονιά για τους μαθητές χωρίς αναπηρία ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου και το κουδούνι χτύπησε ξανά, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τους μαθητές όμως με αναπηρία του συγκεκριμένου ειδικού σχολείου, όχι μόνο δεν έχει χύσει ακόμη, αλλά είναι αμφίβολο για το αν και το πότε θα συμβεί αυτό. Την αρχική αισιοδοξία και χαρά έρχεται να την διαδεχθεί αμφιβολία και ο προβληματισμός για το αν τελικά θα ξεπεραστούν όλα τα επιμέρους προβλήματα στο μικρό χρονικό διάστημα που απομένει και στενεύει όλο ένα περισσότερο. Η ευκαιρία για την πόλη μας είναι μεγάλη, το στοίχημα ακόμη μεγαλύτερο. Οι ευθύνες πέφτουν βαριές στους ώμους των υπευθύνων, με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν. Έχω διαβάσει το σημερινό τύπο ότι υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά το ειδικό σχολείο Καβάλας και τη χωροθέτησή του. Επικοινώνησα με τον προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας, τον κύριο Πιτσενίγκου. Από την πλευρά της περιφέρειας δεν υπάρχει καμία αντίρρηση αυτό για το κτίριο του πειραματικού σχολείου ή για οποιοδήποτε άλλο κτίριο έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ. Απλώς εκείνο το οποίο απαιτείται είναι μία βεβαίωση για την κτηριολογική του καταλληλότητα και μία απλή τροποποίηση στο τεχνικό δελτίο. Η υπηρεσία διαχείρισης δεν έχει την παραμικρή αντίρρηση για την εγκατάσταση του ειδικού σχολείου στον οποιονδήποτε χώρο για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις. Αυτό θα ήθελα να το πω και να είναι σαφές. Η παράταξη του Κωστίνη Στιμητσή Ανοιχτή Πόλη εξέδωσε δελτίο τύπου, όπου προτείνει στο παλιό πειραματικό γυμνάσιο Καβάλας να στεγαστεί το ειδικό σχολείο. Το δελτίο τύπου αναφέρει: το σύριαλ με την αναζήτηση χώρου για τη στέγαση του ειδικού σχολείου συνεχίζεται, ταλαιπωρώντας τους μαθητές και αναστατώνοντας τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Πρέπει επιτέλους να βρεθεί λύση. Ο Δήμος Καβάλας δεν επιτρέπεται να στέκεται απαθής απέναντι σε ένα πρόβλημα που τον αφορά άμεσα. Είναι αρμόδιος για τη σχολική στέγη και πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές που ανήκουν σε μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Ας παρακολουθήσουμε τι είχε δηλώσει ο Δήμαρχος Καβάλας στην κάμερα του ένα Channel προ λίγο ημερών για το θέμα αυτό. Ο Δήμος Καβάλας νίκιασε χώρο από την ιατρική εταιρεία με τη συμφωνία όμως για να κερδίσουμε χρόνο και ενδεχομένως χρήματα ότι η ιατρική εταιρεία θα φτιάξει, θα κάνει τις κατασκευές και ό,τι χρειαστεί, ό,τι ζητάει η επιτροπή που επισκέφθηκε το σχολείο και ζητάει ορισμένα πράγματα. Δεν έχουμε δει όμως να γίνεται τίποτε. Το τέταρτο γυμνάσιο έχει γίνει με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως η διαχειριστική αρχή και ο Δήμος Καβάλας είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν ό,τι λέει η σύμβαση. Και η σύμβαση δεν μιλάει για ειδικό σχολείο.